Καλησπέρα φίλες και φίλοι, στην κάμερα της αθλητικής ανασκόπησης ο coach της ομάδας της Ανθούπολης, ο Μιχάλης ο Γιώγας. Coach, λίγα λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Πήρατε το τρίποντο εδώ στο Λιάπιο απέναντι στο γηπεδούχο ΠΑΟΚ Κύλων και πλέον κοιτάτε ένα-ένα τα παιχνίδια, πώς εξελίσσονται. Μάθαμε ότι ο Ατρόμητος Παλαμά κέρδισε στην έδρα του 2-0. Λίγα λόγια για το σημερινό παιχνίδι και πώς βλέπετε εσείς τη συνέχεια αυτού του συναρπαστικού μίνι πρωταθλήματος των Μπαράζ για την άνοδο στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Περισσότερο βέβαια για την ομάδα σου, έτσι, την Ανθούπολη, η οποία έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία σήμερα. Και ο κόσμος νομίζω ότι ευχαριστήθηκε που είδε αυτό το παιχνίδι. Πρώτα να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία στους ανθρώπους της ομάδας του ΠΑΟΚ Κύλια. Πρέπει να τους πω συγχαρητήρια για τις εγκαταστάσεις που έχουν. Τώρα νομίζω όσον αφορά το παιχνίδι, εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ καλύτεροι, δεν χωράει αμφιβολία. Το είχα τονίσει ότι πριν ξεκινήσουν τα μπαράζ αυτά τα παιχνίδια, ότι εμείς θα ανέβουμε κατηγορία και το πιστεύουμε είναι ότι είμαι σε αυτή την ομάδα 2 χρόνια. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Δεν είχαμε κάνει ήττα. Το αποδείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα ανταγωνιστική. Δείτε πόσα γκολ έχουμε βάλει. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έτσι, εύχομαι. Εκκρεμούν κάποια. Ναι, η ένσταση. Την οποία έχουμε κάνει. Είναι έτοιμη η ομάδα coach να κάνει το επόμενο βήμα στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Ακούστε, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζονται. Δηλαδή, έχω εντυπωσιαστεί από τις εγκαταστάσεις εδώ. Εμείς πρέπει οπωσδήποτε η ομάδα της Ανθούπολης να κάνει γήπεδο. Πρέπει να βρει βοηθητικό χώρο. Πρέπει να οργανωθεί, να πλαισιωθεί ο πρόεδρος από ανθρώπους οι οποίοι θα τον βοηθήσουν και θα τον στηρίξουν. Δεν είναι εύκολη κατηγορία και αν θα δείτε ο όμιλος ο οποίος θα είναι σε αυτήν την κατηγορία, είναι ομάδες ιστορικές όπως είναι ο Πυρικός, όπως είναι ο Ολυμπιακός Βόλο, όπως είναι τα Τρίκαλα, όπως είναι ο Γιάννης Καρδίτσας. Ενδεχομένως η Κοζάνη. Καταλαβαίνετε πόσο ότι θα πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό για να μπορέσεις να σωθείς. Τα είχατε όλα την φετινή χρονιά από την πλευρά της διοίκησης, δηλαδή ό,τι χρειαστήκατε η διοίκηση ήταν αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Ναι, προσπάθησε η διοίκηση πάρα πολύ, αλλά νομίζω όμως το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας μας είναι το γήπεδο. Σε αυτό ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Ήταν ένα ντεζαβαντάζ για μας, αλλά σκύψαμε όλο το κεφάλι, βοηθήσαμε. Ξέραμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά παρόλα αυτά όμως ανταπεξέλθαμε και δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα. Coach, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την συνέντευξη εδώ στο κανάλι μας, στην Αθλητική Ανασκόπηση. Ευχόμαστε καλή επιστροφή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι είδα νέα παιδιά και με εντυπωσίασε, εντάξει δεν ξέρω ονόματα κτλ. Αλλά θα σταθώ στον τερματοφύλακο, ο οποίος πραγματικά σήμερα ήταν καταπληκτικός. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά να προσπαθήσουν έτσι, και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και στους ανθρώπους εδώ συγχαρητήρια. Καλή επιστροφή και ευχόμαστε η παρουσία στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία να είναι από καρδιάς το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.